κλείνοντας τη σεζόν, με αυτή την ευκαιρία θα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία που είχαμε όλη τη χρονιά. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ευδόκιμη και ειλικρινής και να έδωσε αυτά που χρειαζόσασταν για να μεταφέρετε στον κόσμο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου και τους συνεργάτες μου, όλο το προσωπικό, που μαζί κράσαμε μια σεζόν δύσκολη και η οποία στέφθηκε με επιτυχία με την κατάκτηση του κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι και αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα. Σε αυτό που λέω συνηγορούν και τα στατιστικά. Όπως τα βλέπουμε στο τέλος του πρωταθλήματος, όμως διάφοροι παράγοντες δεν βοήθησαν και εγώ λοιπόν δεν βοηθήσαμε και εμείς σαν ομάδα σε κρίσιμες στιγμές ή σε κάποιους σημαντικούς αγώνες. Δεν δώσαμε αυτά που έπρεπε και δεν καταφέραμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Τερματίσαμε στην δεύτερη μαζί με τα πρώτη θέση, 2 βαθμούς από την πρωταθλήτρια ΑΕΛ. Η προσπάθεια του καλοκαιριού είναι να βγούμε πιο δυνατοί σε όλα τα επίπεδα και κυρίως να ισχυροποιήσουμε την ομάδα μας περαιτέρω, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και καλύτεροι σε όλους τους τομείς τη νέα χρονιά. Ευχαριστώ. Νούμερες, διάφοροι παράγοντες δεν βοήθησαν. Τι παράγοντες? Παίξαμε 5 αγώνες και κλεισμένο τον Τσιρό. Η μοναδική ομάδα που το είχε αυτό. Είχαμε παίξει με μειονέκτημα παίξει πάρα πολλές φορές, 5 στο σύνολο. Χάσαμε 2 μεγάλες ευκαιρίες απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα τον πρώτο γύρο και απέναντι στην Ανόρθωση να εδραιωθούμε και να πιστοποιήσουμε την δυναμική μας και μπήκαμε στα play-offs με πολλά προβλήματα τραυματισμών και πάρα πολλές κάρτες σε κάθε αγώνα. Ακόμα και έτσι, η ολιγορία μας σε 2 παιχνίδια στη σειρά να τα χάσουμε στο 94, σχεδόν στη σειρά, να τα χάσουμε στο 94, καταδεικνύει περίπου τα πιο σημαντικά έτσι στοιχεία ή παραμέτρους για τους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Διαφορετικό παρανομαστή. Στον τελικό του κυπέλλου είχαμε να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια, η οποία ήρθε χωρίς κανένα άγχος εφόσον είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Καταφέραμε να κάνουμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, να προηγηθούν και θα μπορούσε να κάνουμε και ένα δεύτερο γκολ. Και θα έλεγα ότι αυτό που χαρακτήριζε το δεύτερο ημίχρονο, αφού πολύ σωστά είπε ότι θα μπορούσε να τελειώσουμε το παιχνίδι στο 47, ίσως πέστη αυτό της αυτοσυντήρησης, γιατί σε καμία περίπτωση δεν δώσαμε οποιασδήποτε εντολές για να πιστοχωρήσουμε.
το ένστικτο λοιπόν της αυτοσυντήρησης σε σχέση με το ότι έπρεπε να πετύχουμε τον στόχο και αυτός ήταν ο στόχος και τα υπόλοιπα είναι για να μας κάνετε μόνο κριτική και είναι γεγαλόπιστη να το ξέρετε και είναι ευπρόσδεκτη. Είναι αυτή η ουσία. Πιστεύω ότι ο ένστικτος της αυτοσυντήρησης και του να κατακτήσουμε τον τίτλο με οποιονδήποτε τρόπο ήταν αυτό που επικράτησε στο τέλος και φάνηκε μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού. Παρά το ότι κάναμε προσπάθεια να φρεσκάρουμε μέσω επικρατικά την ομάδα μας ώστε να δημιουργήσει και να κρατήσει περισσότερο επιβάλλον. Το άλλο σεζόν τελείωσε, πώς τη χαρακτηρίζετε? Πώς τη χαρακτηρίζω? Για μένα είναι μια επιτυχημένη σεζόν. Σας είπα και πριν, το κάθε πράγμα πρέπει να το παίρνεις με τα δεδομένα, τα πραγματικά και όχι τα θεωρητικά. Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, στο οποίο μπήκαμε εμείς με αρκετές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα του περασμένου καλοκαίρι, οι οποίες επηρεάσαν αρνητικά και στην ψυχολογία στον κόσμο. Όμως μέσα από ηρεμία και μακριά από τα φώτα καταφέραμε να αναδείξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική και η οποία πέρασε διάφορες δυσκολίες μέσα από την χρονιά και επαναλαμβάνω σε σχέση με αυτά που είπα ότι αυτή η σταθερότητα μας έλειψε και την κυνηγήσαμε από την αρχή καθόρισε και την τελική μας θέση. Και λέω είναι επιτυχημένη χρονιά γιατί δεν παίρνουν πολύ το κύπελλο μόνο ένας και επαναλαμβάνω την κάθε χρονιά και την κάθε στιγμή πρέπει να την αξιολογήσουμε τα δεδομένα που υπάρχουν εκείνη την περίοδο και όχι την θεωρητική της βάση γιατί τότε αεροβατείς και κάνεις βήματα στο κενό. Θα βοηθέψω να μην συλλαμβανίζω ακριβώς το δίχο. Όμως έχουμε δείξει αστάθεια μετά από παιχνίδια της Εθνικής. Εδώ και 3-4 χρόνια αυτό αντιμετωπίζει η Ομόνοια. Άρα είναι ένα θέμα. Και δεν είναι η συμμετοχή των μέχρι στιγμής. Γιατί έχω ξαναπεί ότι αυτό είναι προς όφελο σε βάθος χρόνου για μια ομάδα και τον παίκτη. Το γεγονός ότι λείπουν παίκτες με 10-11 μέρες και ουσιαστικά οι υπόλοιποι 10-12 παίκτες μείνουν εδώ δεν είναι σε ρυθμό. Κανονικό, χάνεις και από αυτούς που έχεις και από αυτούς που δεν έχεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το πούμε και το έχω ξαναπεί νομίζω σε κάποια άλλη στιγμή. Όχι αργότερα, λοιπόν, σε μια άλλη στιγμή. Τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου και είναι κάτι που θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να χάσουμε τον Ρωσοδιετή Βαζέρια για να αποκόψουμε αυτή τη σχέση, όμως προσωπικά δεν θέλουμε να έχουμε πλήρη εξάρτηση. Με αφήνετε το στοίχημα της Ευρώπης, είναι της υπάρχουν καιρό. Η Ομόνοια, ο κόσμος, η Ομόνοια ολόκληρη θέλει να κάνει ένα βήμα στην Ευρώπη. Είναι έτοιμη η Ομόνοια να το κάνει, πώς θέλει να το κάνει, γιατί δεν το κάνει. Αν μη ξέρετε, πότε, Ανδρέα μου, δεν θα ήμουν παρέα μαζί. Θα σας απαντήσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είχαμε κάνει μια διάσκεψη εδώ πριν το πρώτο μας ευρωπαϊκό με την ΑΔΤΕΧΑΚ σε αυτή την αίθουσα. Είχα πει ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ο κόσμος της ομάδας παράγοντες και τα λοιπά να βλέπουν τι έχουν πετύχει άλλοι μεγάλοι σύλλογοι της χώρας μας και να διαρωτούνται όμως την ευρωπαϊκή του πορεία κάποιος την φτιάχνει μόνος του. Διανόρθωσης
ξεκίνησε από το 1996 να αγγίζει το όνειρο τον Ομίλο. Ο ΑΠΟΕΛ από το 2001 και η ομάδα μας πρόσφατα, εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα χρειαστούν τόσα χρόνια, αλλά δεν ξέρεις αν μέσα αυτά τα χρόνια θα το πετύχει, γιατί εξαρτάται και από εσένα, αλλά και από την κλήρωση. Και από τη στιγμή που δεν χτίζεις και να παίρνεις βαθμούς ώστε να μπαίνεις κάποιες τιμές στους ισχυρούς, αυτό περιορίζει τις πιθανότητες σου. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ανταγωνιστείς πάντα τους ίδιους. Η κλήρωση παίζει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι φέτος, την χρονιά που πέρασε, χάσαμε την πρόκριση κατά την δική μου άποψη χωρίς λόγο. Σε χρονιά που κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε μόνο να κάνει το επόμενο βήμα σε σχέση με το τι έγινε το καλοκαίρι. Θεωρώ λοιπόν ότι το μυστικό είναι να απομονώσουμε, αν μπορούμε, που είναι πολύ δύσκολο, την δική μας πορεία και να κυνηγήσουμε εμείς τον εαυτό μας και να γίνουμε καλύτεροι για να το πετύχουμε. Εγώ θα ρωτήσω αν να διαφωνήσω βαστόν του κάτι. Το πρώτο σκέλος στην πορεία να χαρασούμε τη μόνη μας στα βέλτα. Αλλά επειδή το επιχείρημα της απόκτησης ευρωπαϊκής κουλτούρας, να πω το στην Ομονία, πολλάκι. Ναι, μίλησα για ευρωπαϊκή. Όχι, όχι. Ναι, αλλά έχει σχέση με το ότι το απόλυτο παίρνουν κάποια χρόνια και οι δανάστες παίρνουν κάποια χρόνια. Για την άκρη, τι να πω. Σας είπα, στην Ελλάδα, εγώ έχω ξεκαθαρίσει πολύ καλά ότι μπορεί να είσαι και πολύ έτοιμος, αλλά η κλήρωση να μην σε αφήσει να το κάνεις. Η κλήρωση παίζει καθοριστικό ρόλο. Πολύ καθοριστικό ρόλο. Δεν ήταν αρνητική η κλήρωση για την Ομονία, μιλούμε για την ΤΕΧΑΚ και την ΣΑΣΠΟ. Και τα δύο παιχνίδια πρώτα στην έδρα μας και μετά θα σας υπενθυμίζω, Ανδρέα, ότι με τη ΣΑΣΠΟ την προηγούμενη χρονιά είχε καταφέρει πολύ λιγότερα πράγματα για μας. Το πιστεύω, δηλαδή δεν το λέω για καλά, το πιστεύω, δεν θέλω κάτι ιδιαίτερο με τους άλλους. Να παίζουν δίκαια τα μαγιά μας. Ήταν στις λεπτομέρειες. Πώς θεωρείς ότι η αλλαγή γυμναστή μεσού στη σεζόν επηρεάζεται με τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ευχάριστο, αλλά να ξέρετε ποιες αποφάσεις παίρνω, είναι με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο για την ομάδα μας. Η σταθερότητα σε κέρια πόστα, ο επαγγελματισμός και η δουλειά σε βάθος χρόνου είναι αυτά που αποφέρουν στο τέλος μακροπρόθεσμα ωφέλη για την ομάδα. Τι αποκόμισες από την σεζόν ως προπονητής, οι εμπειρίες, τι σε έκανα θέλεις, το πω έτσι πως το αφήνω, ποιος το πω να θέλεις, τι εμπειρίες αποκόμισες ως προπονητής, πολύ σεζόν. Κάθε στιγμή εδώ στην προπόνηση για κάθε ξεχωριστά παιχνίδι σου αποφέρει ωφέλη και εμπειρίας και γνώσεις και κάθε φορά καλύτερες εκτίμησης των πραγμάτων. Άρα σε ένα σύλλογο ο οποίος είναι μεγάλος και έχει απαιτήσεις πρέπει εσύ να μαθαίνεις πιο γρήγορα, να βελτιώνεσαι, να προβληματίζεσαι. Και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Έτσι, στην σεζόν,
τεσσαρεθήκες με το πόν. Δεν ξέρω αν είστε στην κλίση, αν θέλει να πείτε. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ήταν μια υπόθεση η οποία κράτησε πάρα πολύ καιρό, επηρέασε την Ομόνοια, δεδομένου στην καθαρτησία, στα τέσσερα. Δεν ήθελα να το αναφέρω στις παραμέτρους που μας επηρέασαν, όμως επειδή μου γίνεται η ερώτηση, θα πω ξανά ότι ήταν η πιο δύσκολη περίοδος ή στιγμή, αν θέλετε, της ποδοσφαιρικής μου σταδιοδρομίας. Με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό που έγινε, γιατί δεν ήταν αλήθεια. Με ενόχλησε το γεγονός ότι πήρε πάρα πολλές εβδομάδες για να τελειώσει αυτό το γεγονός. 7 στο σύνολο. Θα βοηθούσε πάρα πολύ και εμένα, αλλά και την υπόθεση να τελείωνε όπως και κάθε άλλη υπόθεση που προέκυψε στην δικαστική, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Θα ήταν πιο δίκαιο και για μένα, αλλά και για την ομάδα. Και στο τέλος, έστω και έτσι, το εφετείο είπε κάτι πολύ έτσι σημαντικό, τουλάχιστον έτσι το εισπράξα εγώ και έτσι πιστεύω είναι, ότι παραπέμπτηκα με λάθος κατηγορία. Δεν νιώθω περήφανος για αυτό που πέρασα. Πάντα προσπαθούσα να έχω αρχές στο τι έλεγα και στο τι έκανα. Πάντα έδειχνα σεβασμό στους διαιτητές και στις αποφάσεις τους. Και αυτό νομίζω που πρέπει να ισχύσει είναι η ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Και εκεί έγινε και το μυστικό της βελτίωσης και της αξιοπιστίας, αλλά και της καλυτέρευσης του πρωταθλήματος, το οποίο πλέον έχει μπει εδώ και χρόνια σε πλήρη επαγγελματισμό, με τις ομάδες να επενδύουν πολλά λεφτά, τις διοικήσεις και με πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Πλέον της μιας χρονιάς και δεν λαμβάνω. Έχεις να πω ενισχύσεις. Θα ενισχυθούμε εκεί που εμείς πιστεύουμε χρειαζόμαστε ενισχύσεις. Ευελπιστόμαστε να φέρουμε καλύτερους παίκτες από αυτούς που έχουμε σε κάποιες θέσεις. Είναι πια στο όλη τη γνώμη, είστε το πρόγραμμα. Διακοπή θα αντιλαμβάνουμε από σήμερα οι υποσχεστές. 8 Ιουνίου είναι η εργοδοτρικά, με 9 και 11 ξεκινάει η πρόγραμμα. Οι παίκτες είναι συνδιακοπές από σήμερα, αλλά κάποιοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα γύμνασης συγκεκριμένες για τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια αυτή. Ενώ δυναμικούς, που πέντε έγινε ο προσφυγή. Όλες οι εισηγήσεις μου θα είναι σήμερα στα 3 διοικήσεις. Ναι, σωστά. Όμως, σε ό,τι έχω πει να αναφέρεις το όνομα για το δύο εξαίρεσμα. Δύο παίκτες που αγούσαν αρκετά για να βγουν τώρα αγωνιστές με τελικό. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι σας το έχω ξαναπεί, δεν είναι δικαίωση ή όχι αν στο τέλος πάρεις αυτά που προσδοκείς. Όμως φυσιολογικό να υπάρχει, έχουμε στην Κύπρο την τάση, όχι μόνο στην Κύπρο, είναι σωγιακό το φαινόμενο, να μηδενίζουμε και να αποθεώνουμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Εγώ και να μην υπήρχε κανένας διαφορεμένος στην δεκάδα χθες και να κερδίζαμε το κύπελλο, πάλι το ίδιο θα ένιωθα, άρα δεν είναι εδώ πια λίγο θέμα δικαίωσης. Σε
Καλή ανασταλίστηκα. Διαβλήκω να δεις πριν από τους ανασταλίστηκα. Καλή ανασταλίστηκα. Επειδή είχαμε σαν απογιαστικά και γίνηκε και σε άλλες δημοσιογραφίες και ψηλό μου διαστατιστικά. Σε ποια φορμα να μιλάμε, μιλούμε τελικές σπάθειες, μιλούμε φάουλ, μιλούμε καλύτερη μπάλα, κάρτες, τι μπορούμε. Λεπτομέρειες, όμως είμαστε μακρά την πρώτη επίθεση. Και μακρά η ομάδα που έχει καλύτερο συνεταιριστεί μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Μια πρώτη ομάδα είναι στις ώρες κάτω. Μια πρώτη ομάδα είναι στις ώρες κάτω στις πιλές πολλά. Είχε πολλά άλλα στατιστικά. Τα οποία είναι καταγεγραμμένα και τα οποία δεν συμφωνούν με το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να τύχει μεμονωμένο σε λίγα αλλά σε διάρκεια. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.